Με αφορμή τη συμπλήρωση 105 χρόνων του ΚΚΕ από την τοπική οργάνωση της Λάρισας, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα εκδήλωση στο Δημοτικό Οδείο της πόλης. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα, η οποία τόνισε τη θέση αρχής του ΚΚΕ, ότι δηλαδή χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Η κυρία Παπαρίγα υποστήριξε ότι με την επαναστατική πράξη του ΚΚΕ αναφέρεται στις απαιτήσεις του καθημερινού αγώνα για τα οξυμένα προβλήματα του λαού και της νεολαίας. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τις οργανώσεις Λάρισας και Υπαίθρου του κόμματος, επίκεντρο ήταν τα διδάγματα από τη δράση και τις επεξεργασίες του ΚΚΕ την περίοδο 1967-1974. Η μελέτη μεγάλων ελληνικών γεγονότων του 20ου αιώνα, αλλά και διεθνών εξελίξεων, αποτελεί ανάμεσα στα άλλα που διαθέτουμε ένα σημαντικό, πολύ μεγάλο όπλο, δύναμη στο καθημερινό μας αγώνα, πηγή έμπνευσης και γνώσης. Μελετώντας σύντροφοι την ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος στον τόπο μας και του ρόλου του κόμματος, που φτάνει όπως ήδη έχετε καταλάβει μέχρι την λήξη της δικτατορίας του 1974 και που σημειώνω ήδη έχει ξεκινήσει η μελέτη της δεκαεπταετίας 1974-1991, αναδείχνει κάτι που πολύ, που σε εμάς τους κομμουνιστές είναι πολύ γνωστό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κάτω από το βάρος της σοβαρής επικυρότητας που ζούμε και των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων. Ποια είναι αυτή η θέση αρχής, ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Το Δημοτικό Οδείο της Λάρισας ήταν κατάμεστο από κόσμο, ενώ μετά την πολιτική συζήτηση ακολούθησε συναυλία αφιέρωμα στο δικτατορικό τραγούδι.